Υπουργείο δέχεται όντως ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα κτηριακό στην ειδική αγωγή. Και υπάρχει τέτοιο πρόβλημα που όλα τα σχολεία κλείναν χθες. Όχι αύριο, χθες. Τι να το πούμε τώρα για το δεύτερο ΕΚ, να πούμε για το Κορδελιού Ευόσμου. Είναι κατάσταση πολύ δύσκολη. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει στο αποτέλεσμα που θέλουμε. Θα το πούμε αυτό μόνο όταν βγουν επίσημα ο Υπουργός και οι εμπλεκόμενοι φορείς, ενδεχομένως ο Δήμαρχος Θέρμης, και να κάνω ανακοινώσεις ότι έχει μπει στο πρόγραμμα ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αυτό είναι να γίνει την άνοιξη και αφορά μόνο ειδικά σχολεία, γιατί έχουν προτεραιότητα. Όταν θα βγουν και θα πούνε ότι έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, έχει μπει το σχολείο σε αυτό το πρόγραμμα και θα γίνει στους επόμενους χιψή μήνες, όχι χρόνια, μήνες, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καταφέρει κάτι. Παράλληλα με αυτό, ήταν και η δέσμευση που είχε δώσει ο κύριος Παπαδόπουλος απέναντί μας, ότι δέχεται να γίνει η παραχώρηση των 20 στρεμάτων που έχει ο Δήμο Θέρμης για την ανέγκριση ειδικού σχολείου, χωρίς δεξιά και αριστερά άλλα ζητήματα. Και τι εννοώ άλλα ζητήματα? Για να μεταφερθούν για όσο διάστημα θα χρειαστεί η ανέγκριση στο σχολείο σε άλλο κτίριο, η βασική προϋπόθεση είναι να γίνει ανέγκριση. Αν δεν γίνει ανέγκριση, δεν δέχεται να πάει σε κανένα κτίριο κανένας μαθητής. Και αυτό φαντάζομαι είναι και η δικιά μας θέση από την αρχή. Ζητήσαμε μόνο ανέγερση ειδικού σχολείου. Και παράλληλα, στο διάστημα που θα χρειαστεί τα παιδιά να φιλοξενηθούν, να είναι σε ένα χώρο κατάλληλο και προσιτό για όλους τους μαθητές και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να μην υπάρχουν εκ νέου προβλήματα. Οι δεσμεύσεις, ακόμα και αν έχουμε το θετικό νέο, ότι χτες βρέθηκε ο Δήμαρχος της Θέρμης με τον Λιβάνιο και μιλήσανε για την ανέγκριση κτηρίου, δεν σημαίνει τίποτα για μας αν αυτό το πράγμα δεν βγει δημόσια και δεν ξεκινήσει να χτίζεται το σχολείο. Γιατί μπορεί από τη νέα χρονιά, από το Σεπτέμβρη, πάλι να μας μιλάνε για διαμοιρασμό και πάλι να τρέχουμε από το μηδέν. Επομένως, δηλώνουμε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα και ζητάμε και τη βοήθεια όλων των φορέων, γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν αφορά, ξέρω εγώ, 5 οικογένειες, 10 οικογένειες, 100, αφορά την ευαισθησία της κοινότητας απέναντι της κοινωνίας, απέναντι σε μια ομάδα που έχει μεγάλη ανάγκη, αφορά το πώς βλέπουμε τελικά τους ανθρώπους με αναπηρία, αφορά το πώς βλέπουμε την εκπαίδευση, γιατί αυτή τη στιγμή τη βλέπουμε ως κόστος. Όταν ένας δήμαρχος λέει, εμένα τα σχολεία μου στοιχίζουν και αν θα προσπαθήσω να τα λιγοστέψω, εντάξει, από εκεί και πέρα, για το τι μιλάμε, πού βρίσκονται οι σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων σήμερα? Το ζήτημα του προβλήματος των ειδικών σχολείων είναι ένα μείζον ζήτημα, όχι μόνο για την πόλη μας, για όλη την χώρα έχει αναδειχθεί. Υπάρχουν ειδικά σχολεία τα οποία είναι όχι μόνο σε ακατάλληλες και επικίνδυνες συνθήκες, αλλά σε άθλιες συνθήκες, και αυτό έπρεπε οπωσδήποτε να διαχειριστεί. Τα παιδιά με αναπηρίες είναι υψηλών αναγκών και φροντίδας. Χρειάζονται ειδικές και ιδιαίτερες υποστηρίξεις σε θεραπευτικές διαδικασίες, όπως να κάνουν φυσικοθεραπείες, να έχουν τους ειδικούς χώρους για να κάνουν όλες αυτές τις θεραπείες. Για τον διαμοιρασμό που είχαν υπόψη να κάνουν, πόσο μεγάλο πλήγμα θα ήταν για τα παιδιά, για τα παιδιά μας αυτό, να πάνε σε σχολεία που δεν ξέρουν, με συμμαθητές που δεν γνωρίζουν, πολύ ευαισθησία τα παιδιά μας να μην μπορούν να αποδεχθούν το καινούριο και να πάνε σε ένα περιβάλλον που δεν θα τους θέλουν, γιατί τα παιδιά δεν δέχονται εύκολα, και πολύ περισσότερο τα παιδιά με αναπηρία που δεν μπορούν να διαχειριστούν εύκολα τα πράγματα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, και αν γίνει κάτι τέτοιο θα είναι πολύ μεγάλο πλήγμα και για μας και για τα παιδιά μας. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί γονείς που συζητάω, να μην τα στείλουμε τα παιδιά μας σε σχολείο. Πρώτον, γιατί, για το περιβάλλον, για την αποδοχή μάλλον θα πω, και δεύτερον για το σχολικό περιβάλλον, που δεν υπάρχουν κατάλληλα σχολεία να υποδεχτούν τα παιδιά μας. Με αποτέλεσμα τα παιδιά, ενώ έχουν τη δυνατότητα να πάνε κάποια χρόνια ακόμα σχολείο, να αναγκαστούμε να τα κλείσουμε στο σπίτι,
να μπορεί να τα δεχτεί τα παιδιά. Εμείς κατοικούσαμε στη Ρόδο. Αλλά δυστυχώς υπήρχε και εκεί τέτοιο θέμα πριν από 15 χρόνια. Οπότε αποφάσισα να έρθω στη Θεσσαλονίκη για να έχει καλή εκπαίδευση ο Κωστής. Και τα τελευταία χρόνια, εν πάση περιπτώσει, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα όλα αυτά. Μέχρι τώρα ακούω τους πάντες να λένε ότι έχουμε δίκιο. Δεν με νοιάζει να έχουμε δίκιο. Έχουμε την κρίση, να το καταλάβουμε αυτό. Με νοιάζουν όποιος έχει το θάρρος να έρθει στα σχολεία μας, να γνωρίσει τα παιδιά μας. Δεν θέλω να μας λυπούνται. Θέλω να σεβαστούν το δικαίωμα των παιδιών αυτών. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να γίνει, είναι μέχρι τα 23 τους χρόνια. Μετά θα μείνουν κλεισμένα. Και αυτό είναι άδικο. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι βάρος η αναπηρία ή όχι. Είμαστε άνθρωποι. Και ειδικά αυτά τα παιδιά. Για μένα και για όλους τους γονείς, πιστεύω που είναι στην αναπηρία, θέλω να δω ποιος έχει το θάρρος να έρθει να γνωρίσει τα παιδιά μας. Να μιλήσει μαζί τους. Το δικό μου το παιδί δεν μπορεί να φάει μόνο του, ούτε να πιει νερό. Αλλά πιστέψτε με, χειρίζεται τον υπολογιστή σε απίστευτο σημείο. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση λοιπόν αυτών των παιδιών. Με όλη αυτή την κατάσταση τα παιδιά μας έχουν ταραχτεί πάρα πολύ. Υπάρχουν παιδιά που πίνουν ηρεμιστικά. Υπάρχουν παιδιά που δεν κοιμούνται, αγχώνονται. Και ενώ δεν έχουμε προβλήματα σε εισαγωγικά να το πω, ξαφνικά μας δημιουργούν τα προβλήματα αυτά. Εμένα ο γιος μου είπε, ας πούμε, μαμά, είμαστε αόρατοι, κατάλαβε το. Δεν μας θέλουνε. Είναι πολύ δεν μπορείς να απαντήσεις αυτό το παιδί. Εγώ προκαλώ όποιον θέλει να έρθει να του δώσει απαντήσεις. Αν πρέπει ή δεν πρέπει ή αν το κλείσουμε στο σπίτι μας. Εύκολο είναι για κάποιους γονείς. Για μένα δεν είναι. Έκανα πάρα πολλά χιλιόμετρα για να παρέχω στον Κωστή ό,τι δικαιούται, ό,τι του αξίζει, όπως και σε όλα τα παιδιά.